Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε αναλυτικά μέσα από τη βίβλο, εννοείται και με τέτοια τα κείμενα, να αποδείξουμε ποιος ήταν ο πατέρας του Ιησού, εννοείται εκλογικεύοντας τα πάντα. Αν δεν τα εκλογικεύσουμε, δεν μπορούμε ποτέ να βγάλουμε άκρη και πάντα θα είμαστε σύγχυση του μυαλού. Έχω πει και σε άλλο βίντεο παλιότερα ότι οτιδήποτε δείχνει στη βίβλο ότι πρόκειται για υπερφυσικό γεγονός, αν το ψάξετε πιο προσεκτικά και προσπαθήσετε να το εκλογικεύσετε, τότε θα δείτε ότι πραγματικά είναι ένα υποχθόνιο γεγονός το οποίο θέλουν να το κρύψουν και γι' αυτό το καμουφλάρουν με υπερφυσικό γεγονός. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρέθεση για να σας πω λίγο κάτι. Έρχεται ο ένας και ο άλλος ή μου στέλνουν μηνύματα και τέτοια και μου λένε, παράδειγμα, όταν έκανα το βίντεο περί ψυχής, έρχεται ο άλλος και μου λέει, τότε το δαιμόνιο του Σοκράτους τι ήταν, τότε το άλλο τι ήταν. Παιδιά, εκλογικεύστε τα πρώτα εσείς, να μου τα δώσετε εκλογικευμένα, αποδειγμένα, ότι τα έχετε κατανοήσει και μετά τα συζητήσουμε. Μην κοιτάτε να μου φέρνετε εσείς δικούς σας προβληματισμούς. Μη εκλογικευμένους, μη κατανοημένους από εσάς και να βγάζω εγώ το φίδι από την τρύπα, να κάνω εγώ τη βρωμοδουλειά που εσείς βαριώστε να κάνετε. Εκλογικεύστε πρώτα στο μυαλό σας και μετά φέρετε τα μου σαν παραδείγματα να συζητήσουμε. Δείτε πρώτα εσείς, είναι αποδειγμένα, δεν είναι. Κάντε την έρευνά σας και αν έχουν αποδειχθεί, φέρετε τα να τα συζητήσουμε. Αν δεν έχουν αποδειχθεί, τι να συζητήσουμε. Εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να κάτσω τώρα να γνωρίζω το τι έχει ο καθένας μέσα στο κεφάλι του ή όλη τη γνώση που υπάρχει εκεί έξω. Εκλογικεύσου στο μυαλό σου, φέρτε μου και μια πηγή, έτσι και μια εκλογικευμένη ας πούμε αντίληψη και να τη συζητήσουμε. Αφού σου το έχω πει, εγώ μιλάω πλέον μόνο λογικά, είμαι της απλής λογικής. Δεν χρησιμοποιώ τίποτα άλλο, την απλή λογική και όπου μου οδηγεί απλή λογική. Είναι ο πιο ασφαλής δρόμος. Ούτε τα μαθηματικά, ούτε η γεωμετρία, ούτε τίποτα. Όλα έχουν πειραχτεί. Ο σκοπός που σφάζανε και σκοτώνανε τους φιλόσοφους και τους επιστήμονες, όπως και την καημένη την Υπατία, που ήταν μαθηματικός, αστρονόμος και φιλόσοφος, είναι για να μπορούν να τα αλλάξουν, να αλλάξουν τις επιστήμες. Ο μόνος ασφαλής δρόμος που δεν μπορούν να αλλάξουν είναι η λειτουργία της φύσης και η αντίληψη. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό εγώ είμαι της απλής λογικής. Μόνο η απλή λογική δεν μπορεί να πειραχτεί ποτέ. Και η απλή λογική, όσο και να την πολεμάνε, πάντα όποιος ξέρει να την περασπιστεί, δικαιώνεται. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε τώρα στο θέμα μας. Για να καταλάβουμε πρώτα για το ποιος είναι ο πατέρας του Ιησού, γιατί αυτό τώρα που λέει είναι γελία, ότι με πνεύμα Άγιο κτλ., με άσπηλη σύλληψη, χωρίς την παρουσία άντρα. Και αν δείτε πιο προσεκτικά τα κείμενα, θα δείτε, ιδίως οι χριστιανόπληκτοι, ότι δεν αναφέρει πουθενά για άσπηλη σύλληψη, δηλαδή για τεκνοποίηση χωρίς την παρουσία άντρα. Πουθενά δεν το αναφέρει, απλά εσείς επιδέχεστε τις θρησκευτικές προκαταλήψεις που σας πέρασαν οι γονείς σας και οι παπάδες σας και οι παπάδες από μικρούς σας όσουσαν τα μυαλά, τα βλέπετε όλα έτσι, με προκατάληψη, σύν και το συνέστημα, ή δεν θέλει και πολύ, και δεν βλέπετε την αλήθεια. Το τι λέει δηλαδή ακριβώς μέσα, τα οποία το δούμε στο αρχαίο κείμενο για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Οπότε, πριν φτάσουμε στο σημείο να δούμε για το ποιος είναι ο μπαμπάς του Ιησού, πρώτα θα δούμε για το να αποδείξουμε ότι δεν ήταν με παρθενογένεση. Δεν υπάρχουν παρθενογένειες και βλακίες. Δεν γέννησε δηλαδή η Μαρία με παρθενογένεση. Πάμε να το δούμε ακριβώς από το κείμενο. Πάμε στο Λουκά, κεφάλαιο 1, στίχος 28. Εκεί πέρα που μιλάει για την δίθεν παρθενογένεση. Που δεν λέει για παρθενογένεση, εσείς το μεταφράζετε έτσι. Λοιπόν, πάμε από το 26. Εν δε το μηνύ, το έκτο απεστάλλει ο Άγγελος Γαβρίλ υπό του Θεού εις πόλη της Γαλιλαίας, η όνομα Ναζαρέτ. Εδώ πέρα λέει ότι το συμβάν αυτό έχει διεξαχθεί στην πόλη Ναζαρέτ. Επειδή όμως εμείς γνωρίζουμε ότι η πόλη Ναζαρέτ δεν υπάρχει, δεν αναφέρεται πουθενά αλλού εκτός από τη βίβλο, πόλη Ναζαρέτ, σε κανένα ούτε φιλοσοφικό ούτε ιστορικό βιβλίο, κανενός λαού δεν αναφέρεται ως πόλη Ναζαρέτ. Και αυτό έγινε σκοπίμως επειδή ήταν Ναζιραίος ο Ιησούς, δηλαδή αφιερωμένος για να τελέσει μία αποστολή ακόμα και με τη ζωή του, έτσι, και η ζωή του ήταν Ναζιραίος, έτσι. Ήταν Ναζιραίος λοιπόν, θέλαν να το αλλάξουν για να μην προκαλέσουν εντυπώσεις, να μην προκαλέσουν ας πούμε τον προβληματισμό αυτών που κάνουν ανάγνωση στο Ευαγγέλιο και το κάναν Ναζωραίος. Λοιπόν, προσπαρθένων, συνεχίζω το 20, προσπαρθένων με μνηστευμένη ανδρή, εδώ πέρα μας λέει ότι είναι ακόμα παρθένος, παρόλο που είναι με μνηστευμένη με άνδρα, το όνομα Ιωσήφ εξήκου Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου Μαριά. Και σου λέει εδώ πέρα,
ποιο είναι το όνομα του κτλ. Και η Σελ, ακούστε εδώ πέρα. Από εδώ και πέρα ξεκινάει όλο το καλό. Ενώ είναι ήδη παρθένος, λέει και εισέλθον ο άγγελος προς αυτήν, είπε. Και εισέλθον ο άγγελος, τον βρήκε και ήταν και ο άγγελος Γαβρίλη, ήξερε και ποιος άγγελος είναι κιόλα. Και από το 28 και μετά ξεκινάει το ζουμί. Και εισέλθον ο άγγελος προς αυτήν, είπε. Τι σημαίνει και εισέλθον προς αυτήν? Το και εισέλθον προς αυτήν σημαίνει ότι μπήκε μέσα της. Μπήκε μέσα της. Δηλαδή μπαίνω στο εσωτερικό ενός χώρου. Όταν λέει μπαίνω προς αυτήν, εννοεί στη μήτρα της. Όταν λέει εισέρχεται προς, εισέλθον προς αυτήν. Έτσι, εννοεί στη μήτρα της. Ανοίξω ποιο λεξικό θέλετε, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Το εισέλθον προς αυτήν σημαίνει μπήκε μέσα της. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Και την είπε, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού ευλογημένη η γυναιξή. Χαίρε και χαριτωμένη για να πεις μία, σημαίνει ότι είναι ερωτικό. Χαριτωμένη λες μια γυναίκα όταν είναι ερωτικός ο ασπασμός, η επαφή και όχι φιλική. Έτσι, εισέλθον μέσα της λέει, εισέλθον μπήκε μέσα της. Και ξεκίνησε με αυτά τα λόγια. Βέβαια αυτά τα λόγια εδώ πέρα θα μπορούσαν να αληθινά, θα μπορούσαν να μην αληθινά. Γιατί αν υποθέσουμε ότι για να την ξεγελάσουνε, τη ρίξανε αφού πρώτα τη φουσκώσαν τα μυαλά μέχρι να φτάσει στο γεγονός αυτό ότι θα γίνεις η τέτοια, θα γίνεις η μητέρα του θεανθρώπου και χίλια δυο τέτοια και με τώρα σε αυτήν την περίπτωση αυτή μπότσαν με ναρκωτικές ουσίες, παρεστησιογόνες, τέτοια θα βλέπει. Αν δηλαδή υποθέσουμε ότι ένας ο οποίος είναι φουλ θρησκόληπτος, του δώσουμε ναρκωτικές ουσίες, τέτοια θα βλέπει άγγελους, θεούς, δαίμονες και αν πριν τις ναρκωτικές ουσίες και όλα, αφού τις έχει πάρει και μετά, τις λέγανε στο αυτή, θα έρθει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Αυτή εδώ πέρα τα δέχεται μετά και ξεκινάει και βλέπει οράματα. Έτσι γίνονται αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, για μην νομίζεις ότι είναι αληθινά αυτά. Αυτά γίνονται με παρεστησιογόνες ουσίες και να σου το λέει κάποιος το αυτή ή κάποιος να μεταφιέζεται ως δίθεν άγγελο με φτερά και τέτοια. Βέβαια στην προηγούμενη περίπτωση δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Απλά την προετοιμάζανε με διάφορους τρόπους για να δεχτεί αυτό εδώ πέρα το γεγονός. Κοιτάξτε να δείτε και τη συνέχεια. Λέει μετά, αφού την είπε και όλα αυτά, η δε ιδούσα διαταράχθη επί το λόγο αυτού και ιδεολογίζεται ποταπός ή ο ασπασμός ούτως. Λοιπόν, πάμε να δούμε στην πορεία τι έγινε. Επειδή αυτός μπήκε μέσα της και φαίνεται ότι μπήκε μέσα της, δεν είναι μόνο ότι το λέει και η ίδια η Μαριά μου το αντιλήφθηκε έτσι. Γι' αυτό λέει, διαλογίστηκε, σκέφτηκε δηλαδή, λέει ότι διαταράχθη πρώτα ταράχθηκε, γιατί μπήκε μέσα της, γι' αυτό ταράχθηκε. Προσέξτε να δείτε, είναι η κατάσταση όταν μία την ποτίζει με ναρκωτικά. Είναι όπως αν θυμάστε κάποιοι που βάζουν στο ποτό κάποιες γυναίκες κάτι το οποίο είναι μια ναρκωτική ουσία που, που αφήνεται κιόλας, ας πούμε. Αφήνεται κιόλας και ο άλλος μετά μπορεί εύκολα να πάει να τη βιάσει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι, με τη μόνη διαφορά ότι βάλανε και παρεστησιογόνο δράση μέσα, ουσία για δράση. Και αυτή όμως πάλι το διαταράχθη με αυτό που έγινε, παρόλο που ήταν αφημένη εκεί πέρα, διαταράχθη επί το λόγο αυτού. Και διαλογίσχε ότι ποταπός είναι ο ασπασμός αυτός. Ασπασμός θα πει ένα αγκαλιασμός, φίλημα, χάιδεμα, οτιδήποτε δηλαδή γίνεται όχι μόνο σε μια φιλική κατάσταση, αλλά και σε μια ερωτική. Φίλημα, ένα αγκαλιασμός και χάιδεμα γίνονται στον ασπασμό. Και το λογίστηκε ως ποταπό. Τι σημαίνει ποταπός? Ποταπός θα πει πρόστιχο, ως ένα πρόστιχο ασπασμό, ως ένα μύθικο ασπασμό, ως έναν ηθικά ευτελή ασπασμό. Το θεώρησε η Μαριάμ πρόστιχο τον ασπασμό αυτό. Και είπε ο άγγελος αυτής, φαίνεται αυτή τραβήθηκε μετά, όταν τον είδε πρόστιχο τραβήθηκε, και ο υποτιθέμενος άγγελος την είπε, μη φοβάσαι Μαριάμ, βρήκες χάρη από το Θεό. Και την είπε αυτός τώρα τα φαντάστηκε αυτή. Αυτός πραγματικά της τα είπε. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό, αν τα φαντάστηκε αυτή υπό την επίρρεια του ναρκωτικού. Πάντως, επειδή αυτός ακόμη δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει για να γίνει η σύλληψη, αυτή πήγε να τραβηχτεί, είναι ξεκάθαρο το εδάφιο, και αυτή πήγε να τραβηχτεί, την είπε να μην φοβηθεί, να μην φοβάται, γιατί αυτή ταράχθηκε, το θεώρησε όλο αυτό πρόσχο και πήγε να φύγει. Και την είπε να μην φοβηθεί, είναι από το Θεό, λέει, βρήκε λέει χάρη από το Θεό. Και ειδού σύλληψη εν γαστρή και τέξιον, και καλέσον με αυτού Ιησού.
Και από τη στιγμή που αυτός μετά ολοκλήρωσε μέσα στη Μαριά, την είπε, ή αυτή το φαντάστηκε, ή αυτός το είπε, ιδού θα συλλάβεις, από τώρα πια ολοκληρώθηκε η πράξη, θα συλλάβεις και θα ονομάσεις το όνομα αυτού, θα το συλλάβεις μέσα στη γαστέρα σου, έτσι. Και θα κάνεις τον τοκετό αυτού και θα καλέσεις το όνομά του Ιησούν. Αυτό. Απλά μας αναφέρει με λεπτομέρεια για το πώς έγινε η σαρκική επαφή. Και πάμε να δούμε και κάτι άλλο στην πορεία. Λέει μετά κάτι αυτό σαν η Μέγα κτλ. Αυτά δεν μας ενδιαφέρει τώρα να τα πούμε. Και βασιλεύσει λέει μετά επί τον Νίκον Ιακώβ Ιησούς αιώνας και σε βασιλεία αυτού ουκ έστε τέλος. Είπε δε Μαριάμ προς του τον άγγελο. Πώς έστε μη αυτό επί άνδρα ουγι γνώσκω. Πώς θα γίνει αυτό αφού άνδρα ακόμα δεν εγνώρισα. Αυτό τώρα γιατί σημαίνει που το γράφει πιο κάτω. Στην αρχή αφού θεώρησε πρόσχοτο να σπασμό αυτό η Μαριάμ, αφού δεν πολύ καταλαβαίνει και τι γίνεται, το ότι δηλαδή αυτός ολοκλήρωσε μέσα της. Αυτή δεν το κατάλαβε, μόλις την είπε ότι μόλις είδε ότι αυτή είναι πρόσχοτο, τα κατάκα την ξεγέλασε. Την είπε μη φοβάσαι, αυτό τι λέει είναι από το Θεό, τι λέει, είναι από το Θεό, τι λέει. Και έτσι μετά λέει αυτή δεν κατάλαβε ακόμα ότι συνευρέθηκε με άνδρα, την ξεγελάσανε δηλαδή. Αυτή λέει, πώς θα γίνει λέει αυτό, αφού ακόμα άνδρα δεν έχω γνωρίσει, μέσα από τη μύτη της το βάλανε το σπέρμα. Καταλάβατε. Και αποκριθείς ο άγγελος, είπε αυτή, πνεύμα Άγιον, εδώ πέρα τώρα κοιτάξτε να δείτε πόσο παρεμηνεύετε εσείς. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη συψίστου επισκιάσει. Τι λέει, ή αυτή τα φαντάζεται, ή εκείνος λέει. Ότι το πνεύμα Άγιο θα έρθει, έτσι, με τη δύναμη του υψίστου και θα σε επισκιάσει. Έτσι, θα σε σκεπάσει. Δεν λέει ότι θα σε δώσει ιό. Πουθενά δεν λέει ότι το πνεύμα του Άγιο ή ο Θεός θα τη δώσει ιό. Θα σε σκεπάσει, λέει. Έτσι, θα είσαι κάτω από τη σκιά του. Επισκιάσει. Διό και το γενόμενον, Άγιο κληθήσετε Υιός Θεού. Γι' αυτό λέει και το γενόμενον και αυτό που θα γίνει, το οποίο ήδη έγινε όπως είναι παραπάνω, θα κληθεί Υιός Θεού. Αυτό λέει. Πουθενά δεν λέει για άσπηλη σύλληψη χωρίς την επαφή άνδρα. Ούτε στις προφητείες, ούτε και εδώ πέρα. Πήγε κανονικά με άνδρα. Και τώρα πάμε να δούμε ποιος είναι ο άνδρας και θα μου πείτε τώρα εσείς, το μπήκε μέσα μπορεί να σημαίνει ότι της φάνη. Όχι, όχι, δεν σημαίνει αυτό. Αν δούμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 1 στίχος 19, βλέπουν στον Ιωσήφ όταν κατάλαβε ότι αυτή πήγε με άλλον άνδρα, τον ποτίσανε τα ερατεία και αυτό ναρκωτικά, ναρκωτικές ουσίες και τον είπαν ή μπορεί να τον έχουν εκβιάσει κιόλας, αν δεν το πράξουν να τον σκοτώσουν και τον είπανε μη φοβάσαι λέει να την δεχτείς, να την παραλάβεις λέει ως γυναίκα σου γιατί αυτός θέλει να την απολύσει, θέλει να τη χωρίσει, λογικό είναι, να κάνει παιδί ενώ είναι μόνη της και καλά. Και αυτός μετά σε αυτόν τι λέει, φάνηκε λέει ο άγγελος. Άρα βλέπουν ότι δεν είναι κανονική παρουσία αγγέλου, γιατί στον Ιωσήφ φάνηκε στον ηρώ του λέει, στο 1.29, Ματθαίος 1 κεφάλαιο 19 στίχος, φάνηκε λέει στον ηρώ του και σε αυτή την μπήκε μέσα της η μήτρα της. Μπήκε μέσα της δηλαδή. Γιατί από μέσα τι τη μιλούσε, τον εαυτό της μιλούσε. Δεν βγάζει νόημα. Και όλο αυτό το σκηνικό δηλαδή τι έγινε, μέσα της έγινε όλο αυτό το σκηνικό. Καταλαβαίνετε, δεν βγάζει νόημα. Ήταν καθαρά ένα γεγονός το οποίο έχει λάβει χώρα. Ήταν ένας βιασμός, θα το λέγαμε με λίγα λόγια. Έγινε υποβιασμό η κατάσταση. Γι' αυτό και θυμάσαι και ψάχνω και στο προηγούμενο βίντεο, εκεί πέρα που στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κάπου το λέει, δεν θυμάμαι που ακριβώς απ' έξω, εκεί πέρα που ο Ιησούς μάλωνε με κάτι Εβραίο για το ποιος είναι ο πατέρας ποιου και τόλμησε να πει ότι εγώ μένω ο πατέρας είναι ο Θεός, εσάς ο πατέρας είναι ο διάβολος, τον είπαν αυτοί, εμείς δεν γεννήθηκαμε από πορνεία, σαν να το λένε δηλαδή, εσύ γεννήθησες από πορνεία. Έτσι. Και αυτό σας το λέω για να δείτε ότι και θέλουν να σας βάζουν να τιμάτε και να λατρεύετε τα χειρότερα. Τα χειρότερα σαν καλύτερα. Τους αρέσει έτσι να σας ξεγελάνε με τέτοια τεχνάσματα. Και πάμε τώρα να δούμε ποιος είναι ο σκοπός της σύλληψης αυτής. Εσείς νομίζετε ο σκοπός είναι επειδή πάλι έχετε εσείς χριστιανόπλη τη σφινωμένη τυρόπιτα στο κεφάλι θα σώσει εσάς ο Ιησούς που ήδη έχει πεθάνει, που τέλεσε την αποστολή του και πέθανε. Θα σώσει εσάς. Πάμε να δούμε τι λένε μέσα τα ιερατεία. Τι λένε τα ιερατεία θα δούμε τώρα. Τα ιερατεία τι λένε. Αυτοί δηλαδή που το στήσαν όλο αυτό. Πάλι μέσα από το Ευαγγέλιο. Έτσι. Είναι στο Λουκά κεφάλαιο 1 στίχο 71. Πάμε να δούμε. Πάλι στο Λουκά κεφάλαιο 1 και στίχο 71. Λοιπόν. Λέει εκεί. Εδώ πέρα μιλάει ο ιερέας Ζαχαρίας, ιερέας, μέσα από τα ιερατεία, ιερέας. Και λέει,
Σωτηρία εξεθρών ημών. Εδώ πέρα μιλάει τώρα για το σωτήρα του, για τον Ιησού. Και λέει για ποιο λόγο ήρθε. Και λέει σωτηρία εξεθρών ημών και εχθρό παντών των μισούντων ημάς. Λέει θα μας σώσει, θα μας σώσει από τους εχθρούς μας, από το χέρι των εχθρών μας. Έτσι. Και όλων αυτών που μας μισούν. Από το χέρι των. Ξέρετε τι σημαίνει από το χέρι των εχθρών μας. Από την εξουσία των εχθρών μας. Πώς θα σώσει, θα τους σώσει από την εξουσία των εχθρών τους, όταν θα πάρει ο ίδιος την εξουσία και θα αλλάξει τα πράγματα. Ποια εξουσία, τι σημαίνει εξουσία, βασιλεία, βασίλειο. Και τώρα σιγά σιγά, πάμε να δω αν λέει πιο κάτω. Ναι, το λέει αφόβος εκχειρός των εχθρών ημών ρισέντας. Και θα μας λυτρώσει από την εξουσία των εχθρών μας. Έτσι, θα μας λυτρώσει, λέει πιο κάτω σε 74 πάλι, από την εξουσία των εχθρών μας, από το βασίλειο των εχθρών μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, σιγά σιγά αφού γνωρίζουμε και ποιος είναι ο σκοπός του, ο σκοπός είναι να πάρει το βασίλειο, πάμε να δούμε ποιο είναι το βασίλειο θέλει να πάρει ο Ιησούς. Είχαν σκοπό δηλαδή τερατία να το κάνουν να πάρει ο Ιησούς. Όπως έχουμε αποδείξει πρωτήτερα το γεγονός ότι τη Μαρία μου έλαβε χώρα στη Ναζαρέτ είναι ψέματα γιατί η Ναζαρέτ δεν υπάρχει, άρα θα μπορούσε να λάβει χώρα και μέσα σε ένα βασίλειο. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Μαρία είναι μια παλακίδα σε ένα βασίλειο προφανώς. Έτσι. Αυτό μπορούμε να το στηρίξουμε άνετα. Τώρα από εδώ και πέρα θα επικαλυφθούν τη λογική. Φτάνουν οι αποδείξεις μέσα από τη βίβλο. Πάμε τώρα να βάλουμε και σε λειτουργία τη λογική. Ποιος ήταν ο βασιλιάς που ήθελε να σκοτώσει τον Ιησού, ο μοναδικός βασιλιάς. Ο επόμενος δεν ήθελε να το σκοτώσει, μόνο αυτός ήθελε να το σκοτώσει. Ποιος, ο Ηρώδης. Γιατί φοβόταν, λέει, μη του πάρει το θρόνο. Γιατί να φοβάται μη του πάρει το θρόνο ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σπέρμα του, ένα παιδί ο οποίος δεν είναι από το σπέρμα του. Έτσι. Άρα. Υποθέτουμε ότι το συμβάν της Μαριάμ έλαβε χώρα μέσα στο βασίλειο του Ηρώδη. Το οποίο βασίλειο του Ηρώδη, στο βασίλειο του Ηρώδη, η Μαριάμ σαν τι άλλο θα μπορούσε να είναι για να πάει μαζί του, αν όχι παλακίδα. Ότι είναι δηλαδή ότι ήταν μια παλακίδα στο βασίλειο του Ηρώδη και ήταν μια γυναίκα σαγηνευτική, όμορφη και ο Ηρώδης ήθελε να πάει μαζί της. Και όταν πήγε μαζί της, αυτοί προφανώς την είχαν ποτίσει πιο πριν και τα ιερατεία με φάρμακα ή επειδή αυτή δεν γούσταρε να ήταν και ο Ηρώδης μες στο κόλπο να την ποτίσουν με φάρμακα κτλ. Τώρα τι γίνεται όμως εδώ. Ο Ηρώδης μετά κατάλαβε ότι αυτοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν το παιδί για να του πάρουν το θρόνο. Και όταν το κατάλαβε, αυτοί φύγανε. Αυτοί φύγανε. Γι' αυτό και τρέχανε από εδώ και από εκεί για να γλιτώσουν. Τώρα. Ο Ηρώδης, για να καταλάβετε, δεν είναι κανένας χαζός. Αν σκότωσε όπως λένε, που για μένα και αυτό είναι αφύσικο γεγονός, αλλά αφού το λέει μέσα, θα το δεχτούμε και αυτό. Αν σκότωσε τόσα παιδιά, τόσα νήπια για να σκοτώσει τον Ιησού, σημαίνει ότι πραγματικά φοβόταν μην του πάρει το θρόνο γιατί. Επειδή είναι εξπέρματος του Ηρώδη. Και φοβόταν μην του πάρει το θρόνο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι μόνο αυτός ο Ηρώδης και όχι επόμενος και μόλις πέθανε αυτός ο Ηρώδης, ξαναγύρισαν πίσω. Γιατί ο επόμενος Ηρώδης δεν έχει να φοβηθεί κάτι από τον Ιησού. Δεν είναι δικό του σπέρμα για να μπορέσει νόμιμα να του πάρει το θρόνο. Ενώ αυτός ο Ηρώδης ήτανε. Και γι' αυτό δεν δίστασε να σκοτώσει και όλα αυτά τα παιδιά. Για να μην χάσει το θρόνο του. Προσέξτε, όχι αν. Για να δείτε ότι αποδεικνύεται ότι είναι από το σπέρμα του Ηρώδη. Αν ήταν να μην ήταν από το σπέρμα του Ηρώδη, δεν θα είχε κάποιο νομικό δικαίωμα για να μπορεί να διεκδικήσει το θρόνο. Αυτοί θέλανε, τα ιερατεία θέλανε να πάμε μετά με τον Ιησού στον Ηρώδη και να του πούνε: ξέρεις τι, αυτό παιδί είναι δικό. Θα γινόντουσαν οι απαραίτητες διαδικασίες για να πιστοποιηθεί ότι το παιδί είναι του Ηρώδη και θα το έπαιρνε νόμιμα το θρόνο. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό ο Ηρώδης δεν το ήθελε. Ο Ηρώδης απ' την άλλη πίστευε, θα μου πείτε τώρα γιατί ήθελε να το σκοτώσει. Αφού πίστευε στις προφητείες και γι' αυτό ήξερε που θα πάει, ήξερε κιόλας ότι οι προφητείες λένε ότι ο θρόνος του, του Θεού, είναι στους ουρανούς. Άρα βλέπουμε ότι παρόλο που πίστευε στις προφητείες ο Ηρώδης, γι' αυτό και ήξερε που θα πάει να διαφύγει ο τέτοιος ο Ιησούς και γι' αυτό έστειλε και πέρα τους μάγους, βλέπουμε ότι. Πραγματικά φοβόταν με του φάει το θρόνο, γιατί βλέπουμε ότι παρόλο που πίστευε στις προφητείες, δεν ήταν παιδί του και το γνώριζε. Και αυτό πιστεύει ότι ήταν παιδί του. Ότι πραγματικά θα έλεγε αλλιώς, εντάξει, άσον, αφού οι προφητείες λένε ότι ο θρόνος είναι ουρανός, τι να θέλει να κάνει με το δικό μου το θρόνο. Επειδή όμως ξέρει, γιατί αυτός φυσικώσε τη Μαριάμ, ότι θα του πάρουν το θρόνο. Και δεν είναι αυτό, φίλε μου, κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Από το Μωυσή ακόμα βλέπουμε στη Γένεση που προσπάθησε να φάει το θρόνο του Φαραώ. Και επειδή δεν τα κατάφερε, σκότωσε όλα τους τα πρωτότοκα και νύχτα με φεγγάρι φύγαν όταν τους κατάλαβαν. Όταν τους κατάλαβε ο Φαραώ για να μην τους αφανίσει όλους. Φύγαν νύχτα με φεγγάρι
η έξοδος του, των Ισραηλιτών από το Φαραώ, από την Αίγυπτο. Φύγαν νύχτα με φεγγάρι για να μην τους σκοτώσουν οι Φαραώ. Εν τω μεταξύ στην Αίγυπτο δεν ήταν όπως σας το περνάνε δούλοι, σκλάβοι δηλαδή. Στην Αίγυπτο ζούσαν σαν ελεύθεροι άνθρωποι. Απλά ήταν κάτω από την πότα του Φαραώ. Αλλά ο Φαραώ δεν τους τυραννούσε. Δεν τους είχε υποβάλει σε τυραννικό καθεστώς. Αυξανόντουσαν λέει μέσα, γεννούσαν πιο πολύ και από τον Φαραώ. Τρώγαν, πίνανε, περνούσαν καλά. Και γι' αυτό κιόλας βλέπουμε και σε άλλα σημεία πιο μετά που δυσανασχετούν οι Εβραίοι και λένε μια χαρά ήμασταν λέει στην Αίγυπτο. Τι μας πήρες από εκεί, λένε στο Μωυσή. Βλέπετε οπότε, δεν είναι κάτι καινούριο το γεγονός ότι θέλουν να αρπάζουν ανθρώπινους θρόνους. Το ίδιο βλέπουμε γίνεται και στη χώρα μας, το ίδιο βλέπουμε ότι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι η ίδια ακριβώς διαδικασία. Τα παιδιά των εχθρών μας τα βάζουν και μας αρπάζουν τους θρόνους. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς, αυτοί που μας κυβερνούν τα παιδιά των εχθρών μας. Οι άλλοι πάλι που κυβερνούν σε όλες τις χώρες είναι τα παιδιά των εχθρών τους. Είναι παιδιά τα οποία τα βάζουν να παίζουν με τα έθνη. Να παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια με τα έθνη. Να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια με τα έθνη. Αφήνουν τα παιδιά τους να παίξουν με τα έθνη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό γίνεται, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό είναι το σύστημά τους. Αρπάζουν θρόνους. Αρπάζουν κυβερνήσεις, αρπάζουν βασίλεια. Αυτό είναι. Τι τρώτε το παραμύθι ότι. Και είδατε όμως, δεν είναι κιόλας όπως σας το είπανε. Δεν ήρθε για εσάς ο Ιησούς. Ήρθε για να αρπάξει το θρόνο του Ηρώδη. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς. Και είδατε με τι πονηρό τέχνασμα. Τον βάλανε μέσα. Έτσι, μέσα στο παιχνίδι. Με τι πουλοτέχνασμα πήραν σπέρμα από τον βασιλιά. Βάλανε μια ωραία γυναίκα να τους αγυνεύσει. Επειδή αυτή ήταν και προφανώς ηθική, την ποτίσανε και με ναρκωτικά. Και έγινε όλη η τέτοια. Πήγε να τραβηχτεί μετά το κατάλαβε ότι η πράξη είναι πρόστιχη, ποταπή δηλαδή. Αυτή η πράξη και δεν είναι φιλική. Πήγε να τραβηχτεί, την κράτησε προφανώς ο άλλος και την είπε μη φοβάσαι. Κατάλαβες. Είτε θα τον είπανε, ξέρω εγώ, τον Ηρώδη, για να τη ρίξει, φίλε μου, αυτά θα κάνει για να τη ρίξει, γιατί αυτή είναι πολύ θρήσκα κτλ. Θα κάνει αυτά για να τη ρίξει, αλλιώ δεν πέφτει αυτή. Και κάπως έτσι την ξεγέλασε και τη ρίξανε. Και μόλις ο Ρώδης κατάλαβε ότι θέλει να χρησιμοποιήσουν το παιδί για αυτόν τον λόγο, τους κυνηγούσε. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου σε αυτό το βίντεο. Όλα εύκολα, όλα εξηγούνται με την απλή λογική. Δεν χρειάζεται πολλά, αρκεί να υπάρχει μυαλό και να μην υπάρχουν θρησκευτικές προκαταλήψεις. Αυτά φίλοι μου, σας χαιρετώ.